έχει πάρει πανελλαδικές διαστάσεις. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό άλλωστε κάνουμε και σήμερα την παράσταση εδώ για μαρτυρίας. Ένα μορφωτικό και εργασιακό δικαίωμα το οποίο έχουν και φυσικά κατοχυρωμένο μαθητές εργαζόμενοι να πάνε να δώσουν εξετάσεις, το δυνατό δηλαδή πρόσβαση σε εξετάσεις, καταργήθηκε στην πράξη από εργοδότες εδώ στα Χανιά. Θεωρούμε ότι... Είναι πολλοί εργοδότες δηλαδή, ένας? Ναι, δεν είναι ένας, είναι τουλάχιστον τρεις. Θεωρούμε ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου αυτή η κατάσταση, γιατί γνωρίζουμε όλοι και εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμάς, ότι η κατάσταση που επικρατεί στον ιδιωτικό τομέα είναι μια κατάσταση ζούγκλας. Όχι, δεν πειράζει, τα λέμε καλύτερα όρθιοι. Είναι κατάσταση ζούγκλας, παραβιάζονται καθημερινά βασικά δικαιώματα εργασιακά, μισθοί, απολύσεις, εργοδοτική αυθαιρεσία. Επειδή ακριβώς υπάρχει ένα καθεστώς τρόμου και φόβου, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ονόματα, εργοδότες κτλ. Και αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση που επικρατεί στον ιδιωτικό τομέα. Εμείς θέλουμε να το τονίσουμε και δημόσια ότι αν τυχόν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις από μεριάς εργοδοσίας, να τις ξεχάσουν τώρα. Θα μας βρουν μπροστά τους, οι ΕΛΜΕ Χανίων και όχι μόνο και μια σειρά από πρωτοβάθμια σωματεία, δεν θα επιτρέψουν έτσι να αυτές τις δεύτερες σκέψεις και οποιοδήποτε άλλο καθεστώς τρομοκρατίας σε βάρος των εργαζομένων. Και να παρθούν άμεσα μέτρα για την επίλυση. Την επίλυση έτσι αυτού του τεράστιου προβλήματος, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο. Να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί όλα τα άλλα που είπατε, εντάξει, με βρίσκουμε μέρες ακόμα. Εμείς και ελέγχους κάνουμε και πρόστιμα βάζουμε όπου διαπιστώνουμε παραβάσεις. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας και των υπαλλήλων που έχουμε, τα ξέρουμε πολύ, πολύ καλά τα προβλήματα της επιτόρησης. Δεύτερον, οι εργαζόμενοι αυτοί που είπατε ότι πρέπει να αναλάβουν και αυτή τις ευθύνες τους για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Γι' αυτό και στο Υπουργείο έχει δημιουργηθεί μια γραμμή καταγγελιών, 15512, που δέχεται ανώνυμες καταγγελίες και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι μετά να διερευνήσουμε τις συνθήκες της καταγγελίας. Τώρα, για το συγκεκριμένο, εγώ πληροφορήθηκα από τα δημοσιεύματα και δεν σου κρύβω ότι θέλω να μάθω ποιες επιχειρήσεις ήταν. Τώρα, θα μου τις πείτε εσείς με έγγραφα, θα μου τις πείτε προφορικά, δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι ανάγκη να το δημοσιοποιήσουμε, να το... Έτσι. Αν και θα έπρεπε, σαν συλλογικό όργανο εσείς που προστατεύετε τα μέλη σας, θα έπρεπε να τα δημοσιοποιήσετε αυτά τα πράγματα.